Η Ευρώπη προετοιμάζεται για πόλεμο στη Μεσόγειο. Το γαλλικό ελικοπτεροφόρο των ΕΡΕ στο επίκεντρο τεράστιας αποβατικής άσκησης. Το ελικοπτεροφόρο της Γαλλίας ονόματι των ΕΡΕ λοιπόν, της κλάσης Μιστράλ, είναι ένα πλεούμενο χωριό εξοπλισμένο με γυμναστήρια και φούρνο, όπως και πυράβλους, πολυβόλα όπλα, αποβατικά, ελικόπτερα και άρματα μάχης, γράφει το Πολιτικό. Το πλοίο αμφίβιων επιχειρήσεων αποτελεί το επίκεντρο των στρατιωτικών ασκήσεων μεγάλης κλίμακας που πραγματοποιεί η Ευρωπαϊκή Ένωση τον μήνα που διανύουμε κοντά στη νότια ακτή της Ισπανίας. Στο σενάριο εξάσκησης που επέλεξαν οι στρατιωτικοί αξιωματούχοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα στρατεύματα πρέπει να πραγματοποιήσουν έφοδο έναντι μιας παραλίας για να σώσουν την κυβέρνηση ενός υποτιθέμενου συμμαχικού κράτους που ονομάζεται Σέγγλια. Αυτός ο τύπος αποστολής αποτελεί τον λόγο για τον οποίο σχεδιάστηκε το τον ΕΡΕ, το οποίο σημαίνει κεραυνό στα γαλλικά. Το πλοίο αμφίβιων επιχειρήσεων της Γαλλίας μπορεί να μεταφέρει ελικόπτερα, τεθωρακισμένα οχήματα, άρματα μάχης και στρατεύματα. Τα ελικοπτεροφόρα είναι κάποιες από τις καλύτερες επιλογές για να προβάλλει η Γαλλία την στρατιωτική της ισχύ, μιας και είναι ιδανικά σκάφη για αποβάσεις σε συμμαχική ή εχθρική επικράτεια, θέτοντας τεράστιο κίνδυνο για κάθε εχθρό. Το σύνθεμα του εν λόγω πλοίου μεταφράζεται σε «Αν θέλεις ειρήνη, ετοιμάσου για πόλεμο». Το τον ΕΡΕ τέθηκε σε υπηρεσία στο γαλλικό πολεμικό ναυτικό το 2007, ενώ από τότε βάση του είναι το λιμάνι της Τουλών στην μεσογειακή ακτή της Γαλλίας. Όλη η κλάση Μιστράλ παράχθηκε την δεκαετία του 2000. 5 πλοία της κλάσης Μιστράλ κατασκευάστηκαν συνολικά, ωστόσο μόνο τα 3 προορίζονταν για την Γαλλία. Τα άλλα 2 έχουν ένα αρκετά προβληματικό αλλά ενδιαφέρον παρελθόν. Ο πρώην Γάλλος πρόεδρος Νικολάς Σαρκοζή τα είχε πουλήσει αρχικά στην Ρωσία, καθιστώντας στην χώρα του το πρώτο κράτος μέλος του ΝΑΤΟ που θα έστελνε στρατιωτικό εξοπλισμό στη Μόσχα. Ωστόσο, μετά την προσάρτηση της Κρυμαίας από τον Ρωσικό στρατό το 2014, έγινε πολιτικά αδύνατη μια τέτοια πώληση στην Ρωσία. Ο διάδοχος του Σαρκοζή, Φρανσουά Ολάν, ακύρωσε την παραγγελία των Ρώσων και τους επέστρεψε τα 950 εκατομμύρια ευρώ που είχαν καταβάλει. Τα πλοία εν τέλει κατέληξαν στο Αιγυπτιακό πολεμικό ναυτικό. Αυτό ήταν το βίντεο. Αν σ' άρεσε, μπορείτε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι για να λαμβάνετε ειδοποίηση για κάθε νέο. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας.